Δέσμοι μια σειρά λαθών και παραλήψεων χωρίς τη δική τους ευθύνη, λένε ότι βρίσκονται τα τελευταία χρόνια απόφοιτοι και φοιτητές γεωπονικών σχολών πανεπιστημίων, που ενώ φοιτούν 5 χρόνια τελικά τα πτυχία που λαμβάνουν εξομοιώνονται με ιδιωτικών σχολών, δεν τους διασφαλίζουν εργασιακά δικαιώματα και τους οδηγούν, όπως λένε, στην ανεργία. Έχουμε ένα 5ετές πρόγραμμα σπουδών και βγαίνουμε με μάστερ, αλλά δεν έχουμε τα δικαιώματα να δουλέψουμε ως γεωπόνοι. Είμαστε δυστυχώς σε μια κατάσταση η οποία δεν μας αφήνει να εργαστούμε στον κλάδο μας, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο φορέα. Δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος σε προκηρύξεις του δημοσίου, αλλά και πολύ συχνά και στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορούμε να εργαστούμε με βάση το πτυχίο μας. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε πανεπιστημιακές σχολές γεωπονίας που πριν το 2019 λειτουργούσαν ως ΤΕΗ. Σχεδόν μια πενταετία μετά και με προγράμματα σπουδών που έχουν πιστοποιηθεί και αξιολογηθεί, οι ίδιοι, αν και καλούνται να φοιτούν 5 χρόνια, θεωρείται ότι δεν μπορούν να εργαστούν ως γεωπόνοι. Σίγουρα δεν είναι δίκαιο να βγαίνουμε με ένα 5ετές πρόγραμμα σπουδών και να έχουμε στην ουσία μάστερ και να μην έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι αδικία, πιστεύω, για όλους μας και είναι πολύ άδικο να σπουδάζουμε 5 χρόνια. Είναι 5 χρόνια φοιτηση. Το νέο τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ πλέον είναι 5ετούς φοιτησης. Έχει Integrated Master, που σημαίνει αδιάσπαστο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Πρόσφατα, μάλιστα, πιστοποιήθηκε με άριστα βαθμολογικά από την ΕΘΑΕ για το υψηλό πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει σε όλες τις βαθμίδες του. Και δυστυχώς πιστεύουμε ότι ναι, είναι μια κατάφορη αδικία αυτό που γίνεται σε βάρος μας. Σήμερα, απόφοιτοι και φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και άλλων 14 τμήματων γεωπονίας σε όλη τη χώρα ξεκίνησαν κινητοποιήσεις, διεκδικώντας, όπως τόνισαν, το αυτονόητο, που δεν είναι άλλο από το να μπορούν να εργαστούν και να μην νιώθουν όμοιροι λόγω παρελήψεων και λαθών των Υπουργείων και όχι πάντως με δική τους ευθύνη. Δεν δεχόμαστε καμία ισοβάθμιση με τα ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης. Νομίζω δεν ζητούμε κάτι το οποίο είναι παράλογο. Ζητούμε δυστυχώς το αυτονόητο και το δίκαιο.